διορθώσεις στον ποινικό κώδικα ώστε να αποφευχθούν αποφυλακίσεις πολυσοβητών, κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και αλλαγές στην απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, προβλέπει το πρώτο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη που θα εισαχθεί στη Βουλή αμέσως μόλις ξεκινήσει το νομοθετικό έργο στις 23 Ιουλίου. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ψηφίσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο πριν το λιγοήμερο κλείσιμο της Βουλής που θα κλείσει στις 10 Αυγούστου για 15 Αύγουστο. Από τις 20 Αυγούστου, όταν θα ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες, θα έρθει στο Κοινοβούλιο το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.